Να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στι πολιτικέ εξελίξει. Με τη φράση Δεν με αφορά, η Ντόρα Πακογιάννη απάντησε στο προσκλητήριο Σαμαρά για συστράτευση εν των εκλογών. Η κυρία Πακογιάννη, μιλώντα στο Skype, είπε ότι δεν ήταν εκείνη που τραυμάτισε την παράταξη, ωστόσο δεν απέκλεισε και ενδεχόμενο συμμετοχή τη σε μια κυβέρνηση συνεργασία. Επίθεση κατά, κατά Σαμαρά και από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίο κάνει λόγο για νοοτροπίε του παρελθόντο και μικροκομματικού υπολογισμού. Ενώ στο Πασόκ διαστάσει προσλαμβάνει η αντιπαράθεση η κόντρα μεταξύ του Γιώργου Παπανδρέου και τη Βάσου Παπανδρέου. Έντονε αντιδράσει προκάλεσε η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στην καθημερινή τη Κυριακή. Ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία ζητάει από του πολίτε να του λύσουν τα χέρια, δίνοντα αυτοδυναμία στο κόμμα του. Παράλληλα, όμω, προειδοποιεί για το ενδεχόμενο ακυβερνησία. Το καλύτερο σενάριο για τη χώρα αυτή τη στιγμή είναι η αυτοδυναμία. Και αυτοδυναμία μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει. Το χειρότερο σενάριο είναι να μην μπορεί να σχηματιστεί βιώσιμη κυβέρνηση. Και τότε θα είναι αναπόφευκτη η προσφυγή σε νέε εκλογέ. Από ανάγκη, όχι από επιλογή δική μου. Είναι προφανέ ότι ο κύριο Σαμαρά βρίσκεται εκτό τόπου και χρόνου. Αδυνατεί να κατανοήσει την πραγματικότητα. Σημαίνει ότι δεν έχει συνέστηση τη σοβαρότητα τη κατάσταση και τη πραγματικότητα. Άρα τη δική του πολιτική ανεπάρκεια δεν μπορεί να την καλύψει με εκβιαστικά διλήμματα στον ελληνικό λαό. Ο κύριο Σαμαρά στη συνέντευξή του στην καθημερινή καλεί σε πανστρατιά όλα τα στελέχη που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Μπακογιάννη στην εκπομπή του Σκάι Κυριακή με δράση ρωτήθηκε αν την αφορά το προσκλητήριο του Προέδρου τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν δεν τραυμάτισα την παράταξη. Εγώ διαγράφηνα από τη Νέα Δημοκρατία επειδή υπήρξα πρωτοπόρος σε μια πολιτική που δύο χρόνια μετά ευτυχώς ακολούθησε και η Νέα Δημοκρατία. Άρα διαγράφη. Έχω την αίσθηση ότι η πρόσκληση αυτή απευθύνεται προς ανθρώπους οι οποίοι όντως τραυμάτισαν την παράταξη και θέλουν σήμερα να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της πανστρατιάς του κυρίου Σαμαρά. Όπω ο κύριο Σιμπιλίδη, όπω πληροφορούμε, που θέλει να είναι υποψήφιο στο Κυλκί που έριξε την κυβέρνηση Μιτσατάκη. Ο πρόεδρο του Πασόκ, σε συνέντευξή του στο Έθνο, εξαπέλυσε επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Αυτή την ώρα ο τόπο χρειάζεται υπευθυνότητα και δυστυχώ στη Νέα Δημοκρατία κυριαρχούν οι νοοτροπίε του χθε και οι μικροκομματικοί υπολογισμοί. Η κυρία Βάσο Παπανδρέου, σε συνέντευξη, είπε πω δεν νομίζει ότι θα είναι υποψήφια στι προσεχεί εκλογέ και ρωτήθηκε αν έγιναν λάθη κατά τη διακυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Δεν πρόκειται για λάθη, είπε, αλλά για εγκλήματα. Σήμερα κανεί δεν έχει αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία οδήγησε την Ελλάδα στην καταστροφή. Αλλά όπω έχω πει πολλέ φορέ, εμεί αποτελώσαμε τη χώρα. Έντονη ήταν η αντίδραση συνεργατών του ΤΕΟ Πρωθυπουργού. Η Πρωταπριλιά και μόνο θα μπορούσε να δικαιολογεί τα όσα δηλώνει σήμερα η κυρία Βάσο Παπανδρέου. Η ίδια ενεργά παρούσα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια στα πολιτικά πράγματα τη χώρα μοιάζει να διακατέχεται από επιλεκτική μνήμη. Στην ανταπάτησή τη, η Βάσο Παπανδρέου αναφέρει ότι ο κύριο Παπανδρέου πρέπει να προχωρήσει σε ειλικρινή αυτοκριτική και επισημαίνει ότι με τη μέχρι Τώρα, στάση του δεν βοηθά τον εαυτό του και εκτίθεται. Η Βάσο Παπανδρέου έχει δώσει μία συνέντευξη στην οποία λέει ότι κάναμε καταστροφικά λάθη. Συζητήσει προκάλεσε και η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Τάσου Γιανίτσε στην ερώτηση αν υπάρχει χώρο για νέο κόμμα. Πάντα υπάρχει χώρο για νέε ιδέε, νέε πολιτικέ προτάσει και νέο κόσμο. Αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει η Αλέκα Παπαρίγα ενώ επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκα εξαπέλυσε ο Γιώργο Καρατζαφέρη. Αποδέσμευση δεν φτάνει αυτό. Εμείς λέμε κοινωνικοποίηση του πλούτου που υπάρχει στη χώρα. Πασό και Νέα Δημοκρατία. Αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να έχουν ούτε καν, ούτε καν από το μυαλό τους ότι έχουν το δικαίωμα να πληθούν στον Νικολάο. Γιατί αυτοί κατέστησαν τον Νικολάο.